καταποντιστήκαμε στους πίνακες. Εγώ βγαίνω από τη θέση 34, πήγα στη θέση 764. Δηλαδή, εκτός του αριθμού αναπληρωτών, οι οποίοι προσλαμβάνονται. Σε ομοιρία βρίσκονται εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που, όπως λένε, λόγω ασάφειας σε πεδίο στην αίτηση που έπρεπε να συμπληρώσουν για την πρόσληψή τους, τελικά τους προσμετρήθηκε λιγότερη προϋπηρεσία από την πραγματική, με αποτέλεσμα να πέσουν στη σειρά στους προσωρινούς πίνακες και με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται στην ανεργία. Δεν πρόκειται μόνο για έναν χρόνο ανεργίας το φετινό, αλλά για 3 χρόνια. Μέχρι να ξανανοίξουν οι πίνακες. Μίλησα με κάποιον υπάλληλο του ΑΣΕΠ που το διευκρίνησαν και με καθησύχασαν κιόλας. Το αποτέλεσμα ήταν από τον αριθμό περίπου στα 900 που βρισκόμουν πριν, τώρα να βρεθώ κοντά στους 3.000. Το πεδίο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν ανέγραφε αριθμός μηνών προϋπηρεσίας χωρίς δυσπρόσιτες περιοχές από 2020 έως 2021 και εφ' και χωρίς τρίμηνα. Το βαθιά προβληματικό είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο ΑΣΕΠ, είχε συμβουλεύσει συναδέλφους να δηλώσουν μόνο τα τελευταία 3 έτη, αν δεν μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά το ΦΕΚ οι ίδιοι εργαζόμενοι στις διοικητικές θέσεις εκπαίδευσης. Είναι αντιληπτό ότι υπάρχει ασάφεια. Γι' αυτό και έχουμε βρεθεί τόσες χιλιάδες εκπαιδευτικοί με το ίδιο πρόβλημα. Αναπληρωτές, δάσκαλοι και καθηγητές ισχυρίζονται πως στην προκήρυξη αναγραφόταν ότι δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή προσόντων και προϋπηρεσίας, που είναι ήδη σε γνώση των αρμοδίων φορέων. Δεν απαιτείται εκ νέου η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρημένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων. Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα. Η απάντηση που παίρνουν από τον ΑΣΕΠ είναι ότι οι ενστάσεις τους για το συγκεκριμένο θέμα θα απορριφθούν. Εάν κάποιος αναπληρωτής έχει 1 μήνα προϋπηρεσία και δηλώσει το ταβάνι ότι έχει 120 μόρια μήνες δηλαδή προϋπηρεσία, ο ΑΣΕΠ του το κατεβάζει. Πολλοί άνθρωποι έχουν επιλέξει ενσυνείδητα να είναι κάθε Σεπτέμβρη με μία βαλίτσα στο χέρι και να γυρνούν ανά την Ελλάδα. Η Ομοσπονδία Δασκάλων και Καθηγητών καλούν το Υπουργείο Παιδείας να δώσει μια λύση άμεσα, κάνοντας λόγο για σφάλματα του συστήματος.